Με το νέο νόμο Βρούτση, τον ασφαλιστικό, υπάρχουν 5 ασφαλιστικές κατηγορίες, δεν λέμε κλάσεις, τις 5 ασφαλιστικά επίπεδα εισφορών και μία για τους νέους μέχρι 5 ετών. Για τους νέους και τους αγρότες μας, μέχρι 5 ετών για τους νέους, αλλά για τους αγρότες μεταβατικά, υπάρχουν μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές. Τώρα, ανάλογα με το ποια ασφαλιστική εισφορά, ποια κλίμακα επιλέγει ο καθένας, αν επιλέγει αυτή που έχει 220 ευρώ ή αυτή που έχει 560 ευρώ το μήνα, καταλήγει και σε ανώτερη, μεσαία ή κατώτερη σύνταξη. Άρα λοιπόν να πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας ότι επιλέγοντας μία συγκεκριμένη ασφαλιστική εισφορά, κλίμακα, καταλήγει στο τέλος και σε μεγαλύτερη, μεσαία ή μικρότερη σύνταξη. Πρέπει να το ξέρει αυτό, διότι κατ' έτος, όπως ανακοινώσατε νωρίτερα, με δήλωσή του ο κάθε εργαζόμενος, επιτιδευματίας, επιστήμονας, αγρότης, δηλώνει ότι το 21, το 22, το 23 θέλω να ενταχθώ σε αυτήν τη σκάλα. Ανεβαίνω, κατεβαίνω, παραμένω στην ίδια. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι ακροατές μας, αφορά αυτό, μιλάμε για 4 εκατομμύρια και πλέον ασφαλισμένους κάθε είδους, κάθε κατηγορίας, κάθε εισοδήματος, καλείται λοιπόν στο τέλος του έτους να επιλέξει σε την κλίμακα που θέλει να είναι ασφαλισμένος την επόμενη χρονιά. Κύριε Μητρόπουλε, όλοι πάντως αυτοί θα εντάσσονται στον ΙΕΦΚΑ ή ξεκινάμε. Δεν υπάρχει ασφαλιστικό ταμείο εκτός ΙΕΦΚΑ πια. Ακόμη και το επικουρικό ταμείο, το οποίο ήταν μεγάλο υπερταμείο μόνο του των επικουρικών συντάξεων, εντάχθηκε και αυτό στον ΙΕΦΚΑ, όπως και το ταμείο, όλα τα ταμεία του ΕΦΑΠΑΞ εντάχθηκαν και αυτά στον ΙΕΦΚΑ, όπως όλα τα ταμεία, τα μερισματικά των σωμάτων ασφαλείας και εντάχθηκαν στον ΙΕΦΚΑ. Άρα κανένα ταμείο κύριας επικουρικής ΕΦΑΠΑΞ δεν είναι εκτός ΕΦΚΑ. Όλα είναι ενταγμένα στο νέο σύστημα του μαμούθ αυτού, του υπερταμείου του ΙΕΦΚΑ, κυρία Δουλγεράκη. Ναι, γιατί εμένα μου αφήνει την εντύπωση, μπορεί και λανθασμένα, αλλά ακούγοντάς σας προσεκτικά και κάνοντας μια δική μου ελεύθερη μετάφραση, και συγχωρήστε με αν την κάνω λάθος, αλλά μέσα από τις ερωτήσεις μαθαίνουμε και τις απαντήσεις που παίρνουμε, ότι εδώ με τον τρόπο αυτό σε οδηγούν να επιλέξεις και να πας και στον ιδιωτικό τομέα, διότι ποιος μπορεί να πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλισή του και στη συνέχεια να παζαρέψει, αν θέλετε, και τα συντάξιμά του. Βλέπουμε τι γίνεται σήμερα. Προσέχτε, είναι ελευθερία επιλογή του καθενός, όπως και σήμερα. Εμείς βεβαίως και οι διδάσκαλοι του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου στα πανεπιστήμια είμαστε υπέρ της ενίσχυσης του δημόσιου υποχρεωτικού ασφαλιστικού συστήματος, όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Άρα διαφωνείτε με αυτό, θέλετε να πείτε. Αλλά μέχρι σήμερα, κυρία Δουλγεράκη, κανένας δεν εμπόδισε τον εργαζόμενο, τον επιτιδευματία, τον αλιέα, τον ναυτικό μας που είχε τη δημόσια ασφάλιση του δικού μας συστήματος και συντάγματος, να κάνει μία πρόσθετη συμπληρωματική σε ιδιωτικό τομέα. Αλλά και ο κόσμος των ιδιωτικών ασφαλίσεων, όπως και των δημόσιων, δεν είναι παραδεισένιος. Είναι σε μεγάλη κρίση το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Βλέπουμε τι γίνεται και με τις ιδιωτικές ασφαλίσεις. Άρα είναι και ένα ρίσκο αυτό. Εμείς όμως, που χρόνια υπηρετούμε στα πανεπιστήμια και διδάσκουμε το τι λέει το Σύνταγμά μας για το ασφαλιστικό σύστημα, παραμένουμε καλός ή κακός ως λάτρεις, ως υποστηριχτές του δημόσιου υποχρεωτικού ασφαλιστικού συστήματος. Έρχεται η έκθεση Πισαρίδη και λέει η περίθαλψη να πάει στους ιδιώτες. Πώς να πάει η περίθαλψη των γερόντων της Κρήτης, της πατρίδας μας, στους ιδιώτες? Το είδαμε τώρα με τον κορονοϊό. Είναι ένα ζήτημα. Δεν είναι αυτό άρνηση του ιδιωτικού ασφαλιστικού συστήματος. Αυτή είναι η δημοκρατία μας. Αλλά εμείς, οι οποίοι έχουμε γαλουχηθεί. Σαφέστατα και το καταλαβαίνατε αυτό που σας είπα. Το δημόσιο σύστημα. Λέμε, καλούμε την κυβέρνηση να στηρίξει το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα και βεβαίως να μην απαγορεύσει και τις ιδιωτικές ασφαλίσεις, διότι έτσι είναι η δημοκρατία μας.
Μάλιστα. Δεν μπορεί να το στηρίξει όσο φαίνεται πλέον. Γι' αυτό το λόγο επιτηδευμένα σε πάει σε μια άλλη κατεύθυνση. Αυτή είναι η εντύπωση που αφήνει, κύριε Μητρόπουλε. Οι σύγχρονες τάσεις, δυστυχώς επαναλαμβάνω και στην έκθεση Πισαρίδη, οι σύγχρονες τάσεις βέβαια διαπνέονται και αρκετή κυβερνητικό κομμάτι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα να περάσουμε, αλλά και οι ιδιωτικές ασφαλίσεις, επαναλαμβάνω, περνάνε τη δική τους κρίση. Παρακολουθούμε τα διάφορα συστήματα στην Ευρώπη. Έχουμε και υγιή ασφαλιστικά συστήματα, για παράδειγμα το νορβηγικό και το καναδέζικο είναι οι βασικοί μέτοχοι του αεροδρομίου του ελληνικού. Έχουν μπει ασφαλιστικά συστήματα με εισφορές συνταξιούχων Νορβηγών και ασφαλισμένων και έχουν πάρει μετοχές στα ταμεία εδώ στις μεγάλες εταιρείες της πατρίδας μας. Σας λέω το αεροδρόμιο του ελληνικού. Αχταρμάς η ιστορία. Υπάρχει την έννοια και υγιή ταμεία. Έχει και ταμεία τα οποία παραπέουν μέσα από πολιτικές απαλωτρίωσης των αποθεματικών τους και ούτω καθεξής. Μη λελογισμένης διαχείρισης και ούτω καθεξής. Υπ' αυτή την έννοια καλώς θέσατε το θέμα. Σπάνια τίθεται από τις συναδέλφους σας τι κλάση και τι κλίμακα να επιλέξει ένας ασφαλισμένος. Έχει 40 χρόνια μπροστά του. Μα είναι μεγάλο θέμα. Κυρία Δουλειράκη, κύριε Μητρόπουλε, τι να επιλέξω? Να δίνω 6.000 ασφάλεια το χρόνο ή να δίνω 1.200? Σε ποια σύνταξη καταλήγω πληρώνοντας 6.000 ασφάλιση το χρόνο και σε τι σύνταξη καταλήγω πληρώνοντας 1.000? Βεβαίως του λέμε με παρησία ότι με το ένα σύστημα εισφορών καταλήγεις, αν λειτουργήσει βέβαια η αποδοτικότητα σε μεγάλη σύνταξη, με τις μεσαίες εισφορές σε μεσαία σύνταξη, με τις χαμηλές εισφορές σε χαμηλή σύνταξη. Αυτό να το πούμε, με την κλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών με το νέο σύστημα Βρούτσι, κυρία Δουλγεράκη. Μάλιστα. Πάντως ο κύριος Βρούτσης, ο υπουργός, λέει ότι πλέον με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση 46-70-20 έχουν τελειώσει τα πρόσθετα βάρη του νόμου ΣΥΡΙΖΑ που υποχρέωνε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες να πληρώνουν υπέρογγες εισφορές βάσει του τζίρου τους και προσθέτει, δημιουργήσαμε ένα απλό, αποτελεσματικό, δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα με τις κατηγορίες αυτές που βοηθάει έμπρακτα την ανάπτυξη και την παραγωγή και παράλληλα τονώνει τα έσοδα του ΙΕΦΚΑ. Μου φαίνεται ότι οι τελευταίες λεξούλες είναι και πιο αληθινές, έτσι. Στην πρώτη αποστροφή της έχει δίκιο ο υπουργός, διότι το παλιό σύστημα Κατρούγκαλου ΣΥΡΙΖΑ που επέβαλε ασφαλιστικές φορές 20% επί του εισοδήματος, του αγρότη, του επιτηδευματία, του επιστήμονα, ήταν υπέρογκος και σε αυτές τις περιόδους κρίσης δεν το άντεξαν. Ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και έκρινε αντισυνταγματικό το παλιό σύστημα εισφορών επί του εισοδήματος. Αυτό καταργήθηκε και μπήκαν οι 5 σημεία κλάσης κλίμακες, 5 για τους ενήλικες και οι κάτω των 25 ετών έχουν μια εισαγωγική, τη λεγόμενη νεανική κλίμακα που πληρώνουν τα χαμηλότερα ασφάλιστρα, κυρία Δουλειράκη, όσοι νέοι δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, αγρότες έχουν μέχρι 5 χρόνια ασφάλισης για να ενθαρρυνθούν και να μην τους απομυζήσουν στην πρώτη φάση της έναρξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Είναι μια λογική, ένας λογικός σχεδιασμός υπέρ των νέων επιτιδευματιών τα εισαγωγικά 5 χρόνια της χαμηλότερης νεανικής κλίμακας. Ένα ερώτημα θέλω ακόμα να θέσω. Ορίστε. Δεν θέλω να μπω να ενταχθώ σε καμία από αυτές τις κατηγορίες που μου δίνει η δυνατότητα. Είναι υποχρεωτική. Είναι υποχρεωτική η πρώτη η κλίμακα, η μικρή σκάλα είναι υποχρεωτική. Δεν μπορεί κανένας να μείνει εκτός των κλιμακίων των 5 που ισχύουν από τα 200 ευρώ το μήνα έως τις 600 ευρώ το μήνα για την ανώτατη κλίμακα είναι υποχρεωτική η μία. Η υποχρεωτική, αν δεν μπαίνει κάποιος, υποχρεωτικά το σύστημα τον βάζει στην πρώτη κλίμακα την κατωτάκη. Αυτό δηλαδή θέλει να πει ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου όταν λέει ότι οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλουν αίτηση δήλωση θα παραμείνουν για το έτος 2021 στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί
το προηγούμενο έτος. Τι λέει το νόμος? Ότι αν, κύριε Μητρόπουλε, εσύ που έχεις δυνατότητα να μπεις σε 5 κλίμακες από την κατώτατη έως την ανώτατη, δεν μου δηλώνεις σε ποια θέλεις, εγώ σε βάζω υποχρεωτικά στην πρώτη, την εισαγωγική, την κατώτατη, που απολύγει στη μικρότερη σύνταξη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Μητρόπουλε, δεν ξέρω τι να ρωτήσω. Έχετε νέα ώρα ηλικίας έχουμε στο enipec.gr στην ιστοσελίδα. Έχουμε τις νέες κλίμακες που ισχύουν τα ώρα ηλικίας για γυναίκες κυρίως το 21, διότι μετά την 1η-1η-22 έρχεται μεγάλη αλλαγή στα ώρα ηλικίας. Κανένας δεν θα βγαίνει χωρίς 40 χρόνια ασφάλιση στα 62 και μετά στα 67. Να σχεδιάσουν τη θεμελίωσή τους όλοι. Διότι μετά την 1η-1η-22, σε ένα χρόνο, έχουμε μεγάλη αλλαγή στα όρια ηλικίας. Έχουμε αναρτήσεις σχετικούς πινάκες στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής μας Ένωσης που προείσταμε, της Ένωσης για την Υπεράσπιση Εργασίας του Κοινωνικού Κράτους, είναι enipec.gr. Πάντως το θέμα που θίξατε, σας συγχαίρω, λίγο το αναδεικνύουν συναδελφοί σας, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, σε ποιες κλίμακες συμφέρει να μπει κάποιος. Χαίρομαι που με βάλατε σε αυτό που δύσκολα αναδεικνύεται από τα μέσα, κυρία Δουλγεράκη, αγαπητή Αγγέλα.